Η δικαιοσύνη φαίνεται να φτάνει με την συμμετοχή των αστυνομικών του Τμήματος Αδιάφθορων σε ένα κύκλωμα το οποίο βοηθούσε τους δουλεμπόρους να μεταφέρουν μετανάστες από τα παράλληλα τους φυγεία στη χώρα μας. Επί ένα χρόνο λοιπόν, άνδρες των Αδιάφθορων είχαν υποέλεγχο και με τον ειδικό κοριό της αστυνομίας τα άτομα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στις μετακινήσεις αυτές, παράνομες μετακινήσεις αλλοδαπών από Τουρκία προς την ΚΟ. Πρόκειται για 5 υψηλόβαθμους αξιωματικούς ελληνικής αστυνομίας, καθώς επίσης και άτομα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που συνεργασία με δουλεμπόρους ιδιώτες κανόνιζαν τις μεταφορές αυτές και ήταν όλα ελεγχόμενα προκειμένου να μην εντοπιστεί κανένας από τα άτομα που θα εμπλεκόταν σε αυτές. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους κωδικούς που χρησιμοποιούσαν, ναι, έλεγαν τους μετανάστες τελάρα, πρόβατα ή κατσίκια στις τηλεφωνικές συνομιλίες, καθώς φοβόντουσαν πως τους είχαν υποέλεγχο, τους επιτηρούσαν οι αξιωματικοί, οι συνάδελφοί τους, τις συνομιλίες τους, ενώ έλεγαν πως ο χάρος είναι κομπλέ όταν ήταν το δουλεμπορικό έτοιμο από την Τουρκία προκειμένου να ξεκινήσει. Τουλάχιστον 5 λοιπόν άτομα από την ξεκίνηση από την Τουρκία, τουλάχιστον 5 λοιπόν άτομα φαίνονται να εμπλέκονται, αστυνομικοί και μέλη ΣΕΙΠ. Έχει φτάσει το 90 σέλιδο διαβαστικό στην κυρία Ράικου, η οποία και ερευνά την υπόθεση και δεν αποκλείεται να έχουμε και άλλη εξέλιξη στο θέμα αυτό. Μάλιστα. Είναι ανατριχιαστική. Πέρα από αυτό που έκαναν, είναι ανατριχιαστικές και οι ονομασίες, οι κωδικοί τους οποίους χρησιμοποιούσαν. Και πόσο χαμηλά είχαν ρίξει την ανθρώπινη ζωή αυτοί οι άνθρωποι, προφανώς, όταν τους ονομάζουν τους μετανάστες τελάρα, κατσίκια και πρόβατα. Και χάρο. Και ο χάρος είναι κομπλέ. Που θα τους μεταφέρει. Άντε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Αυτό την ίδια ώρα που είδαμε τις εικόνες που ασχολούνται τα διεθνή μέσα με την τραγική κατάσταση.